Ευχάριστο. Και βεβαίως είναι ευχάριστο. Καταρχήν είναι ευχάριστο που ξαναγίνεται ουσιαστική πολιτική συζήτηση στη χώρα και αυτό μάλιστα είναι τόσο πλατιά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και όχι μόνο στη χώρα. Έτσι. Έχω 2-3 ερωτήματα να μεταφέρω φίλων από το διαδίκτυο. Ερώτηση του φίλου μου του Κύρου από τη Θεσσαλονίκη, που είναι και πανεπιστημιακός. Μου λέει πώς θα κάνει ανάπτυξη ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα με κρατικοποιήσεις και επανακρατικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών. Και προσθέτω εγώ στην ερώτηση αυτή, πού θα βρείτε τα χρήματα, κύριε Πρόεδρε, για να επανακρατικοποιήσετε, για παράδειγμα, τον ΟΤΕ ή για να επανακρατικοποιήσετε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις που πέρασαν σε ιδιωτικά χέρια. Στρατηγική μας στόχευση είναι τους τομείς εκείνους της οικονομίας που παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των πολιτών, στην επιβίωση της χώρας. Το δημόσιο θα έχει τον έλεγχο τον ουσιαστικό. Θα μου πείτε, βεβαίως μπορείτε να ανακτήσετε από τη μια μέρα στην άλλη αυτόν τον έλεγχο στους τομείς εκείνους όπου κοψοχρονιάς θα δώσανε σε ξένους, όπως τον ΟΤΕ για παράδειγμα στην Deutsche Telekom. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια, δεν μπορώ από μια μέρα στην άλλη. Ένα πράγμα υποσχόμαστε, πρώτο και κύριο, ότι θα παγώσουμε τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων που έχουν ενταχθεί όλα σε αυτό το περίφημο ταμείο. Δεν θα προχωρήσουμε στις αποκρατικοποιήσεις εκείνες που αφορούν άμεσα τη ΔΕΗ, το νερό, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο που σταδιακά θα ανακτήσει το δημόσιο τον έλεγχο και σε μια σειρά από στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις που τον έχει απολέσει. Εκεί υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνει κανείς αυτό. Ένας τρόπος είναι να επαναγοράσει συμμετοχές μέσω του χρηματιστηρίου. Αυτή την ώρα με τα δημόσια ταμεία άδεια θα ήμουν δημαγωγός αν σας έλεγα ότι θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε στις 18 του Ιούνιου. Θέλω όμως να σας δώσω μια κατεύθυνση, δεν θα σας πω συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θα σας δώσω μια κατεύθυνση. Δείτε το μοντέλο αξιοποίησης φυσικών πόρων ή ενεργειακών πόρων που υπάρχει σε διάφορα μέρη του πλανήτη, όπου και εκεί καπιταλισμό επικρατεί. Και στην Νιγηρία έχουμε καπιταλισμό και στην Νορβηγία έχουμε καπιταλισμό. Το μοντέλο της Νιγηρίας είναι ένα μοντέλο αποικιακό, ένα μοντέλο εκμεταλλευτικό. Εκεί θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα μας. Το μοντέλο της Νορβηγίας είναι ένα μοντέλο όπου με ισχυρό δημόσιο πυλώνα και με συνεργασίες βεβαίως και με διεθνείς δυνάμεις και με διεθνή funds ενδεχομένως, εκμεταλλεύεται η Νορβηγία τον φυσικό της πλούτο, παίρνει ένα μεγάλο όφελος το δημόσιο και το ανταποδίδει στην κοινωνία. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Νορβηγία είναι το μόνο υγιές και βιώσιμο για τα επόμενα 50 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία. Εγώ ειλικρινά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ανακαλύψαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές όταν βρεθήκαμε σε χρεωστάσιο. Επί μια 20ετία δεν μίλαγε κανείς για κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Τώρα όμως λένε ότι έχουμε κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Εγώ λέω ότι καταρχάς πρέπει να διαρευνήσουμε αν υπάρχουν. Και ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση για την οποία έχω βρει δημοσιεύματα από την δεκαετία του 50 και του 60. Συζήτηση δηλαδή που έγινε πολλές φορές στη χώρα και εγκαταλείφθηκε. Εγώ δεν είμαι γενικά, αν θέλετε, θειασότης των θεωριών συνωμοσίας, αλλά εδώ κάτι δεν μου πάει καλά. ΑΟΣ, που δεν είμαι το θέμα αυτό απόλυτα, τι θα κάνετε? Γίνεστε πρωθυπουργός στις 18. Θα ανακηρύξετε την ΑΟΣ? Κύριε Χατζηνικολάου, στα περίφημα, στα λεγόμενα εθνικά θέματα, υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες πολιτικών. Αυτοί οι οποίοι κάνουν το λιοντάρι όταν δεν υπάρχει κρίση, αλλά γίνονται όρνηθες την ώρα που υπάρχει κρίση, και αυτοί οι οποίοι λένε πράγματα λογικά και διεκδικήσιμα. Αλλά στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά θέματα πρέπει κανείς να πηγαίνει με σχέδιο.
για να εξηγήσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι δικαίωμα της χώρας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Συνεπώς έχουμε δικαίωμα αυτό να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν το έκαναν όμως μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις μας. Βεβαίως. Δεν το έκαναν. Βεβαίως δεν το έκαναν και θα το όχι μονάχα εσείς. Αυτό δεν έκαναν. Αφήστε να σας πω τη διαφορά. Η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν γίνεται μονομερώς. Η οριοθέτηση πρέπει να γίνει με τις χώρες εκείνες. Σε όπου, συμφωνία όπου, με τους γείτονες. Βεβαίως. Όπου υπάρχουν, όπου γειτονεύουν τα ύδατά μας, ας το πω έτσι. Και όπου βεβαίως πρέπει να υπάρξει συμφωνία μαζί τους για να οριοθετηθεί. Το μεγάλο έγκλημα των ελληνικών κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια είναι όχι ότι δεν προχώρησαν σε ανακήρυξη και οριοθέτηση με την Τουρκία, που εκεί υπάρχουν διαφορές. Ξέρουμε τις επιδιώξεις της Τουρκίας, τις βλέψεις της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη και αξιόλογη δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να τα περνάει για πλάκα όλα αυτά. Αλλά με την Αίγυπτο είχαμε πολύ καλές σχέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Με τον Μουμπάρακ, ο Παπανδρέου είχε πολύ. Με τον Καντάφη, κάθε τρεις και λίγο ήταν στην Τρίπολη. Δεν προχωρήσαν σε οριοθέτηση. Με την Ιταλία δεν υπάρχει πρόβλημα. Με την Αλβανία. Θυμάμαι ότι ο Παπανδρέου ανέβαζε στο προεκλογικό μπαλκόνι τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Αλβανίας. Παρ' όλα αυτά δεν προχωρήσαν και αυτό ήταν εγκληματικό. Αντιθέτως, στην Κύπρο, ο αριστερός πρόεδρος της Κύπρου κατάφερε χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με μεθοδικό τρόπο, να προχωρήσει σε συμφωνία και οριοθέτηση, όχι με την Τουρκία προφανώς, αλλά με όλους τους υπόλοιπους. Και νομίζω ξεκίνησε ο Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά προχώρησε και το υλοποίησε ο Δημήτρης ο Χριστόφιας. Και να λέμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Από εκεί και πέρα. Θα προχωρήσει από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Η οριοθέτηση, επαναλαμβάνω, η ανακήρυξη είναι εύκολο πράγμα και δικαίωμά μας να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Αλλά φαντάζει ιδιαίτερα, πώς να το πω, πατριωτικό και υπερήφανο να ανακηρύξουμε. Αλλά για φανταστείτε να ανακηρύξουμε και να μην μπορέσουμε να οριοθετήσουμε. Άρα θέλει σχεδιασμό. Θέλει σωστό timing, θέλει προετοιμασία, θέλει αναδιοργάνωση συνολικά εξωτερική μας πολιτική. Διότι εγώ από ό,τι μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν επαφή και επικοινωνία με χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη Μεσόγειο, όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη. Άρα λοιπόν πριν πάμε σε πολύ σημαντικές κινήσεις πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι. Πάω και πάλι στους συμπολίτες μας και ας πάω πίσω-πίσω. Το όνομά σας και σας την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Τριανταφύλου Παναγιώτης, είμαι από την Δημοτική Αστυνομία. Θα αλλάξω λίγο τη συζήτηση, γιατί έχει μονοπολίσει η οικονομική κρίση την προεκλογική περίοδο και θα το φέρω στο μεταναστευτικό. Καταρχήν, ποια είναι αυτή στην πλούζα σας? Ναι, αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Η γυναίκα μου. Μάλιστα. Εντάξει. Είστε νόμιμος, συνεχίστε. Εννοείται. Και αν δεν με δείχνατε, θα με χώριζε. Εντάξει. Στο πρόγραμμά σας, όσον αφορά το μεταναστευτικό, λέτε νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, είστε υπέρ της, θα διευκολύνετε την επανένωση των οικογενειών. Όλα αυτά, αν υπολογίσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύριο μετανάστες, μαζί με τις οικογένειες που πρέπει να επανενωθούν, θα αγγίξουμε τον αριθμό των 5 εκατομμυρίων περίπου. Σε συνάρτηση με το επίδομα ανεργίας που λέτε θα δώσετε και ως μετανάστες και με τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το κόστος πιστεύω σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης θα έρθει σε δυσθεώρητα ύψη. Πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό το θέμα των μεταναστών, γιατί είναι κάτι που καίει την ελληνική κοινωνία? Καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας πω ότι το θέμα αυτό είναι υπαριθμόν ένα πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα, για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το πρόβλημα της μετανάστευσης. Και ό,τι και να σας πω, εγώ θα ήμουν ψεύτης, θα σας έλεγα ότι θα το λύσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό που ενδεχομένως να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις είναι να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις του. Διότι οι αιτίες του προβλήματος έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο, ότι υπάρχουν πόλεμοι και κάποιοι βομβαρδίζουν περιοχές και από εκεί αναγκάζονται κάποιοι κολλασμένοι άνθρωποι να φύγουν ψάχνοντας να βρουν να ζήσουν στη Δύση. Ένα παράδειγμα να σας δώσω, πριν το βομβαρδισμό στο Αφγανιστάν δεν είχαμε Αφγανούς μετανάστες στην Ελλάδα και εσείς ως αστυνομικός στην δημοτική αστυνομία το γνωρίζετε αυτό. Μετρημένο στα δάχτυλα των δύο χεριών. Μετά τις βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν,
και μάλιστα και με εκστρατευτικά σώματα και Ελλήνων, που όπως είπα πιο πριν θεωρώ ότι είναι παράλογο και παράδοξο, είχαμε όχι απλά πολλαπλασιασμό, έχουμε χιλιάδες Αφγανούς μετανάστες στην Ελλάδα. Οπότε εγώ θέλω να σας πω το εξής. Και αυτό είναι ένα θέμα που για να μπορέσει να έχουμε μια αποτελεσματική, όχι επίλυση, αλλά αντιμετώπιση του, θα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτούμε και να δούμε τους όρους ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Γιατί? Διότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχουν στόχο να έρθουν στην Ελλάδα. Ιδίως στην Ελλάδα της κρίσης. Δεν θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα δεν έχει δουλειές. Ο στόχος τους είναι να πάνε στις χώρες που έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μπορούν να βρουν δουλειές. Να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στη Βρετανία, να πάνε στη Γαλλία. Η Ελλάδα λοιπόν με το Δουβλίνο 2, με αυτό που. Όχι, δεν είναι εύκολο, είναι απαγορευτικό. Το Δουβλίνο 2 λοιπόν είναι αυτό το οποίο υπέγραψε τότε ο κ. Παπανδρέου Υπουργός Εξωτερικών και ο κ. Χρυσοχοίδης ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης, που απαγορεύει στην Ελλάδα, που είναι διαμετακομιστικό κέντρο, ας το πω έτσι, είναι πύλη εισόδου. Απαγορεύει στην Ελλάδα να δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν στόχο να μείνουν στην Ελλάδα. Και αυτό το βλέπουμε στο λιμάνι της Πάρτρας, συνοστίζονται κατά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν κάτω από ένα φορτηγό για να περάσουν απέναντι. Αυτό λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση να το διαπραγματευτεί ισχυρά και να το αλλάξει. Και εδώ θα κριθεί η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων. Δεν μπορεί να μας πετάνε την καυτή πατάτα. Και εδώ μπορούμε να σκαρφιστούμε και διάφορες πιέσεις. Για παράδειγμα, μία πίεση θα ήταν να τους απειλήσουμε ότι θα νομιμοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν. Και αν βγάλουν εμάς έξω από το Σέγγεν, γιατί απαγορεύεται αυτό. Αν βεβαίως, μας βγάλουν έξω από το Σέγγεν, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Φίλος. Αλλά θέλω να σας επισημάνω, αγαπητέ κύριε Τριανταφύλου, ότι η Δανία έχει βγει δύο φορές από το Σέγγεν. Η Δανία. Για να μπορέσει να ελέγξει και να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές. Αν μας βγάλουν από το Σέγγεν, ενδεχομένως να είναι πρόβλημα και για μένα που κάνω συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, ενδεχομένως θα μας ταλαιπωρήσει αυτό πράγματι, διότι θα πρέπει να πηγαίνουμε με τα διαβατήριά μας, αλλά πιστέψτε με, το κόστος είναι δυσανάλογο. Το κόστος που βιώνει η ελληνική κοινωνία είναι δυσανάλογο. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα. Αν θέλεις να φτιάξεις ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Ενδεχομένως να έχεις και κάποιους κινδύνους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε να αλλάξει η σχέση της χώρας με την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το όνομά σας. Παντελίδης Χαράλαμπος λέγομαι, είμαι στέλεχος επιχείρησης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω θέματα που απασχολούν τον Έλληνα επιχειρηματία, γενικά την επιχειρηματικότητα. Πώς σχεδιάζει την αποκατάσταση αξιοπιστίας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω επιμελητηρίων που σήμερα είναι σαν να μην υπάρχουμε προς τα έξω και με πεθαμένο τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί καν να εγγυηθεί να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με ρευστότητα. Έως σήμερα οι τράπεζες έχουν πάρει πολλά δις ευρώ τα οποία δεν έχουν διοχετεύσει την πραγματική οικονομία με αποτελέσματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας. Και θέλω να παρατηρήσω ότι σήμερα οι τράπεζες προσφέρουν δάνεια μόνο σε αυτούς που δεν τα χρειάζονται. Με ποιο τρόπο, Πρόεδρε, θα υποχρεώσει τελικά τους τραπεζίτες ώστε να φτάσουν τα λεφτά μας, και αναφέρομαι στα λεφτά μας λόγω ότι εμείς ουσιαστικά καλούμαστε να πληρώσουμε την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, σε εμάς. Ο ΦΠΑ σήμερα είναι στο 23% και είναι πάρα πολύ ακριβό για τον Έλληνα πολίτη. Θα μειώσετε το τέρας που τρώει ουσιαστικά το εισόδημα των πολιτών. Θα διευκολύνεις, Πρόεδρε, τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν πλέον λόγω καθίζησης του τζίρου και μη τραπεζικής χρηματοδότησης να απεξέλθουν στα λειτουργικά έξοδα και στους εκτάκτους φόρους μέσω δόσεων σήμερα χωρίς επιβαρύσεις και πρόστιμα, διότι το κράτος μας χρεσχρεώνει από 1,5 έως 3,5% το μήνα τόκους συν τα πρόστιμα που είναι καθαρή τοκογλυφία και μάλιστα εάν το κράτος χρωστάει σε εμάς, εμείς πρέπει να πληρώσουμε ενώ αυτό όχι. Και επίσης. Δεν κάνει καν συμψηφισμό των οφειλωμένων, δείχνοντας την αναλγησία του. Σήμερα όλοι συμφωνούμε ότι ο πρώτος στόχος του κράτους μας είναι δημοσιονομική εξυγίανσή του. Θέλω να μου πεις πώς θα επιτύχεις την εξυγίαση με κόψιμο δαπανών και ποιες δαπάνες, μείωση των φόρων εμέσων και αμέσων για τους πραγματικά αδύνατους και αύξηση των φόρων σε αυτούς που πραγματικά έχουν μεγάλα εισοδήματα, αλλά και σε αυτούς μέχρι σήμερα δεν πλήρωσαν ποτέ. Ώστε η εξυγίαση να δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ένα μακροχρόνια σταθερά δίκαιο
φορολογικό σύστημα και να προστατεύει πολίτες και επιχειρήσεις και να δημιουργεί για τις επενδύσεις δίνοντας πρωτοβουλία δυναμική τελεία. Ανάπτυξη. Τελεία. Και τέλος θέλω να πω κάτι ακόμα. Έχεις κάνει 10 ερωτήσεις. Κάτι μικρό ακόμα. 10 ερωτήσεις έκανα. Και τέλος, Πρόεδρε, θα... πώς αιτιολογείς τη δραματική αλλαγή στάσης των Ευρωπαίων εταίρων μας και ειδικότερα των Γερμανών, της Μαντάμ Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε, να φύγουμε οι υπόλοιποι. Να μην στηρίζουν πλέον τις να μην σας στηρίζουν πλέον με τις δηλώσεις τους. Όχι, πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λιποθύμησε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Αυτά που λοιπόν, είπε είναι για πολλά, τις επιχειρήσεις όμως έχουν είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς, ξέρετε, μου είπατε πώς θα πείσουμε τους τραπεζίτες. Μα εδώ είναι όλη η μάχη που δίνουμε. Ακριβώς επειδή δεν μας ενδιαφέρει να τους πείσουμε. Τους λέμε ότι κύριοι, δεν έχετε να ανακεφαλοποιήσετε, να βάλετε το χέρι στην τσέπη. Σπίτι σας. Εσείς είστε επιχειρηματίας. Αν αύριο φαλιρίσετε την επιχείρησή σας, δεν θα απαιτείτε από το κράτος να τη σώσει και εσείς να συνεχίζετε να διοικείτε την επιχείρηση. Πώς θα γίνει τώρα με τις τραπεζίτες? Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό μας πολεμάνε. Επειδή λέμε κοινές μετοχές με τα δικαιώματος ψήφου. Με τα δικαιώματος ψήφου στο ελληνικό δημόσιο. Παντού στον κόσμο όπου έχει γίνει αυτό, στην καρδιά του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ, ο Ομπάμα κρατικοποίησε δύο τράπεζες. Δεν άφησε τις διοικήσεις. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς λέμε ότι αν οι τράπεζες περάσουν υπό δημόσιο έλεγχο και εξυγιανθούν, θα υπάρχει η δυνατότητα ένα μέρος της ζημίας που έχουμε υποστεί, διότι αυτά τα λεφτά χρεώνονται στον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν είναι λεφτά που γίνονται, ξανεμίζονται. Τα 50 δις ανακεφαλαιοποίησης θα τα χρεωθούμε ως μελλοντικό μας χρέος οι επόμενες γενιές. Άρα θα πρέπει η λειτουργία των τραπεζών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τα κέρδη που θα έχει αυτή η λειτουργία να αποσβέσουν τουλάχιστον μέρος αυτής της ζημίας που φορτώνεται στον Έλληνα φορολογούμενο. Και ταυτόχρονα, εάν αυτό συμβεί, θα πρέπει άμεσα το δημόσιο κρατικοποιημένο, εμένα δεν με πειράζουν να πούμε την αλήθεια, γιατί αυτό θα είναι, μια κρατικοποίηση. Το εθνικοποιημένο, στο που έτσι, χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορέσει να προχωρήσει και σε κινήσεις ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ΦΠΑ. Με κούρεμα 30% τουλάχιστον των ιδιωτικών χρεών. Διότι, εδώ είναι το μεγάλο θέμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συνύψει δάνεια τα οποία είχαν στόχο να τα αποπληρώσουν όταν είχαν ένα αλφα εισόδημα, έναν αλφα τζίρο. Τώρα έχουν αλφα πέμπτα του τζίρου. Δεν μπορεί να συνεχίζουν να αποπληρώνουν. Δεν μπορούν. Βαράνε κόκκινο. Σε λίγο ότι η ρεσία θα φτιαχτεί για αυτούς που θα είναι απ' έξω, γιατί αυτοί που θα είναι μέσα θα είναι περισσότεροι. ΦΠΑ. ΦΠΑ. Κρίσιμο θέμα. Και, δεν και μπορεί προσθέτω να υπάρξει... εγώ στην ερώτηση του φίλου μας, μαζί με το θέμα του ΦΠΑ, το θέμα των τιμών των προϊόντων για το οποίο δεν μιλάει καμία πολιτική δύναμη. Σας άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου, χθες θέμα. Στο ραδιόφωνο και έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι η ακρίβεια είναι μια κοινωνική σχέση. Είναι η σχέση του εισοδήματος με τις τιμές με τα ίδια ανάγκες των ειδών μαζικής κατανάλωσης, λαϊκής κατανάλωσης. Και άρα λοιπόν για να μπορέσει κανείς να καταπολεμήσει την ακρίβεια έχει δύο τρόπους. Ο ένας να ενισχύσει το εισόδημα και ο άλλος να κατεβάσει τις τιμές ή τουλάχιστον να τις σταθεροποιήσει. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικής βούλης, να χτυπηθούν τα καρτέλ. Δεν γίνεται μισθή Βουλγαρίας να χτυπηθούν με τα καρτέλ. Τιμές Παρισίων και Βρυξελών. Έτσι είναι ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι η Αθήνα είναι από τις ακριβότερες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Τουλάχιστον από το Βερολίνο είναι πολύ πιο ακριβή. Το Παρίσι το συναγωνίζεται. Δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική και είναι ψεύτες αυτοί που μιλάνε για ανάπτυξη όσο συνεχίζονται αυτά τα σκληρά μέτρα της λιτότητας. Όταν έχεις 23% στην εστίαση και ιδίως στις τουριστικές περιοχές όπου θέλεις να αναπτύξεις τον τουρισμό ως μοχλό ανάπτυξης, δεν μπορείς να μην δίνεις θετικά κίνητρα. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω πτυχές του προγράμματός μας που θα το παρουσιάσουμε αύριο, αλλά νομίζω ότι εκεί... Όχι, όχι, δεν είναι... Είμαστε άτυχοι. Εγώ είχα προγραμματίσει να είναι η σημερινή συνέχεια. Θέλαμε να παρουσιάσουμε χθες το πρόγραμμα. Κάποιες τεχνικές δυσκολίες μας εμποδίσανε. Άρα είμαστε άτυχοι σήμερα. Αλλά πρέπει αυτό να σας δώσω κάποιες κατευθύνσεις. Η δική μας η κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι ελάχιστες αλλά απαραίτητες εκείνες αλλαγές, άμεσα αλλαγές αποκατάστασης αδικιών,
αναδιανομής από τα κάτω προς τα πάνω, κυρίως όμως πρώτα σταθεροποίησης της οικονομίας και θετικά φορολογικά κίνητρα. Τώρα, που διότι αν δεν τα δώσεις τα θετικά φορολογικά κίνητρα, δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη. Με αλλά τους συντελεστές τι θα κάνετε τους φορολογικούς? Και το ρωτώ γιατί σήμερα, για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς σε αυτά τα 18 σημεία που αναφέρατε κι εσείς, μιλάει πάλι για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές κατά 15% για τις επιχειρήσεις. Και είναι σημαντικό. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου... Και σας ρωτώ γιατί στο διαδίκτυο διαβάζω, για παράδειγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκέπτεται σε κάποια εισοδήματα που είναι υψηλά να βάλει πάρα πολύ υψηλή φορολογία. Ακούω και για φορολογικό συντελεστή 75% στα πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Αυτό είναι το αλήθεια. Είπε ο Λαντ και μετά είχε την ατυχία να τον αποκαλέσω ο Λανδρέου. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς το πρώτο πράγμα που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει μια προοδευτική αριστερή κυβέρνηση είναι να παρουσιάσει ένα νέο εθνικό φορολογικό σύστημα. Το οποίο θα είναι απλό, απλούστατο, κλιμακωτό, προοδευτικό. Ανάπτυξη με μεγαλύτερη αλλά, φορολογία προσέξτε, γίνεται. Θα απαντήσω, αλλά να πω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Για να φτιάξεις ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, πρέπει να έχεις περιουσιολόγιο, αλλιώς δεν μπορεί να το κάνεις. Πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος καλείται να πάρει αποφάσεις για να έχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ποια είναι η φορολογική βάση. Ονομαστικοποίηση των μετοχών. Και αυτό πρέπει να γίνει. Ονομαστικοποίηση των μετοχών, είπε ο φίλος. Να σας πω μια δραματική, πικρή εμπειρία. Είμαι 32 μήνες βουλευτής. Δεν είμαι πολλούς. Αλλά σε αυτούς τους 32 μήνες που είμαι βουλευτής, ξέρετε πόσα φορολογικά σχέδια ήρθαν στη Βουλή. 13. Τρομερό. 13. Και από αυτά τα 13, μόνο ένα ήρθε εγκαίρως. Τα άλλα ήρθαν τελευταία στιγμή. Να τα μελετήσουμε μέσα σε δύο μέρες. Και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Λοιπόν, κοιτάξτε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λέει μια παροιμία, 10 χρόνια κοσκινίζει. Εδώ, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα δίκαιο εθνικό φορολογικό σύστημα, πρέπει να προχωρήσουμε στο περιουσιολόγιο. Δηλαδή, να υποχρεούται ο καθένας και η καθεμιά να δηλώνει την ακίνητη και την κινητή περιουσία του, να δηλώνει την περιουσία του εντός της χώρας και εκτός της χώρας. Και εδώ χρειάζονται και διακρατικές συμφωνίες. Και όποιος κάνει ψευδείς δηλώσεις, να τιμωρείται με δίμευση της περιουσίας του. Εδώ πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες. Συντελεστές. Ώστε να μπορούμε να βάλουμε συντελεστές και να φορολογούμε τον καθένα και την καθεμιά με βάση τη φορολογική του ικανότητα. Και ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αν κάποιος έχει περιουσία ή εισόδημα πάρα πολύ μεγάλο, θα έχει υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Πόσο υψηλούς? Κύριε Χατζηνικολάου, αν εσείς έχετε εισόδημα 10.000 ευρώ, θα έχετε χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Αν έχετε εισόδημα 100.000 ευρώ, θα έχετε μεγαλύτερο. Αν έχετε ένα εκατομμύριο. Δεν είναι. Δεν θα, κύριε θα, Πρόεδρε, μεθαύριο μπορεί να είστε πρωθυπουργός. Όχι, θα το κάνουμε πρέπει να μας εκεί που πρέπει να εικόνα. Το κάνουμε. Αφήστε μας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Αφήστε μας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Πόσα επιδιώκετε να εισπράξετε? Δεν θα πολλά πείτε. Ερωτήματα. Θα πείτε και τα δύο είναι στο πρόγραμμά σας αύριο θα και πείτε. Και τα δύο είναι ενδιαφέροντα. Θα δώσετε φορολογικούς συντελεστές στο θα πρόγραμμά σας αύριο. Θα είμαστε καταπιστικοί στο πρόγραμμά μας. Όχι, όχι. Εγώ ρωτώ κάτι σαφές. Ρωτώ αν θα δώσετε κατατοπιστικοί. Αλλά εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας πω κάτι. Η άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς, ναι, έδωσε σήμερα συντελεστές. Βεβαίως. Είπε μείωση των συντελεστών βεβαίως, κατά 15%. Και κατηγορούν εμάς για το λεφτά υπάρχουν και δεν κατηγορούν τον Σαμαρά. Αλλά προσέξτε, αυτή είναι η μεγάλη μας διαφωνία με τον Σαμαρά. Ποια είναι η μεγάλη μας διαφωνία? Εμείς στον ελληνικό λαό θα πούμε αλήθειες. Δηλαδή, τι θα πούμε? Ότι θα βάλετε υψηλότερους φόρους. Αφήστε με να μιλήσω. Πρέπει να μας το πείτε. Θα πούμε λοιπόν ότι σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Εμείς λοιπόν για να εξασφαλίσουμε τη χαμηλή σύνταξη, για να εξασφαλίσουμε τον κατώτατο μισθό. Αλλά ανάπτυξη χωρίς κέρδος δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή αν εγώ κερδίζω 100 θα πρέπει, και εσείς μου παίρνετε τα 75 με το φορολογικό συντελεστή, τι κινήτρο έχω να τα κερδίζω? Τι κινήτρο έχω να πάρω το ρίσκο και να έχω 200 εργαζομένους? Εάν τα 100 είναι εκατομμύρια, έχετε κίνητρο να κερδίζετε 25 εκατομμύρια, μια χαρά θα είστε. Αν τα 100 75% είναι 1.000, ναι, άμα κάποιος κερδίζει 100 εκατομμύρια το χρόνο μπορεί να έχει και 85%. Πιστεύετε ότι θα μείνει η επιχείρηση που κερδίζει 100 πιστεύουμε εκατομμύρια ότι στην Ελλάδα με 75% λοιπόν ότι η επιχείρηση. Εγώ δεν μίλησα για 75%, δεν θα βάλω 75%, αλλά σας απαντώ με ευθύτητα και σας λέω. Τις επιχειρήσεις τις έδιωξαν από την Ελλάδα
αυτοί οι οποίοι δίνανε αδρά τις επιδοτήσεις για να τις εγκαθιστούν στον Εύρο και αφού αρπάξαν τις επιδοτήσεις, μέσα σε μια νύχτα πήγαν στη Βουλγαρία. Αυτό όχι αλήθεια. Γιατί είχαμε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Σας επισημαίνω ότι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μονάχα συνάρτηση του εργασιακού κόστους, αλλά γιατί και μια σειρά άλλων παραγόντων. Γιατί πήγαν στη Βουλγαρία? Γιατί αφού τα πήραν από εδώ, ναι, πήγανε εκεί που ενδεχομένως είχαν χαμηλούς μισθούς. Γι' αυτό πήγανε. Αλλά... Χαμηλούς μισθούς και χαμηλούς φόρους. Αλλά... Χαμηλούς μισθούς και χαμηλούς φόρους. Ναι, βεβαίως, αλλά πιστέψτε με, αν ήταν μονάχα αυτός ο δείκτης της ανταγωνιστικότητας, η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο θα ήταν η Ινδία, σύμφωνη, και το Πακιστάν. Σύμφωνη. Όχι η Σουηδία δεν που είναι. Έχει υψηλούς μισθούς, σύμφωνη, και υψηλούς φόρους. Άρα, σύμφωνη, είναι πιο σημαντικό να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που μπορεί να είναι πιο αυστηρό σε συνθήκες κρίσης βρισκόμαστε, εθνικής τραγωδίας. Πιο αυστηρό για τους έχοντες και τους κατέχοντες, αλλά θα ξέρουμε ότι αυτό είναι, ότι δεν αλλάζει κάθε τρεις μέρες, ότι δεν κάνουμε τα στραβά μάτια στους ημέτερους, ότι δεν υπάρχει διαπλοκή και διαφθορά, διότι ένας επενδυτής θέλει να ξέρει ότι υπάρχουν κανόνες σταθερότητας και ότι δεν θα πληρώνει τα διπλάσια κατά το τραπέζι. Και πριν τις δημοσκοπήσεις, κύριε. Και πριν από τις δημοσκοπήσεις, λέτε εσείς. Ελάτε, παρακαλώ, όνομα και ερώτηση. Διονύσης Γεωργιάδης, ηλεκτρονικός μηχανικός. Λίγο συνάδελφοι μπορούμε να πούμε, πολιτικός μηχανικός εσείς. Ηλεκτρονικός μηχανικός. Το μόνο που συμφωνούμε μάλλον στην ομάδα. Καταλαβαίνετε τώρα. Κάτι είναι γι' αυτό. Κατάλαβα. Είναι μια καλή αρχή. Κάτι είναι γι' αυτό. Α, θα το έλεγα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Γήπεδο δεν έχουμε. Μπορεί να οφείλεται και σε εσάς αυτό. Δεύτερον. Κάπου έχετε πει ότι εκτός επανακρατικοποίησης θα κάνετε και παραπροσλήψεις αυτού που απολυθήκανε, 100.000 περίπου. Και έχετε δηλώσει για χαμηλότερο μισθό 1.300 ευρώ. Μας ξεπέρασε ο Σαμαράς, είπε 150.000 σήμερα. Δεν ξέρω τι είπε ο Σαμαράς. Εγώ έχω τον κύριο Τσίπρα μπροστά μου, μιλάω στον κύριο Τσίπρα. Άμα έχω τον κύριο Σαμαρά, του πω και τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Έτσι. Παρότι σήμερα διάβασα στον κύριο, ότι ο κύριος Σταθάκης είπε 718 μειχτά. Τι ισχύει από τα δύο? Τι είπε ο κύριος Σταθάκης, δεν σας άκουσα. Ότι ο χαμηλότατος μισθός θα πάει στα 718 ήταν μειχτά. Ήταν αυτό που ήταν πριν την... Ναι, αλλά εσείς στο πρόγραμμά σας μέχρι τις 29.5 γράφατε 1.300. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή διαβάζετε, και έχετε απόλυτο δίκιο, τις κυρίαρχες... Ναι, διαβάζετε τα Νέα, το Βήμα, όλους αυτούς που πήραν το πρόγραμμα του 2007, το πρόγραμμα του 2007. Και το πρόγραμμα του 2009 μιλάγανε για κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ. Ναι, ήμασταν σε άλλη περίοδο. Το πρόγραμμα του 2009 μίλαγε για 100.000 νέες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και λίγες λέγαμε. Διότι αποδείχθηκε ότι προχωρήσαμε σε μια κατάσταση ενός εκατομμυρίου ανέργων. Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούμε να κριθούμε με το πρόγραμμά μας το 2007 και το 2009. Θα κριθούμε με αυτά που λέμε ότι θα κάνουμε τώρα στην περίοδο της κρίσης. Τι θα κάνετε τώρα? Λοιπόν, δεν θα πούμε λεφτά υπάρχουν, αγαπητέ. Αυτό λέτε. Συνομοειδάτη στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν λέτε. Θα πούμε λεφτά υπάρχουν. Αυτό λέτε. Αυτά και τα είπε ο Παπανδρέου. Ναι, μην τυχόν και σας δεν πούμε θα τα πούμε μετά, όπως είπατε, ο Λανδρέου. Αυτό το οποίο θα πούμε εμείς. Το... Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Σας άκουσα με προσοχή και σας είπα ότι έχετε την δυνατότητα να κρίνετε αυτά τα οποία λέμε τώρα και αυτά που θα κάνουμε αύριο. Το πρόγραμμά μας λοιπόν δεν μιλάμε σήμερα για κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ. Το λέγαμε αυτό το 2007. Στο πρόγραμμά μας λέμε ότι θα αποκαταστήσουμε τον κατώτατο μισθό και τη χαμηλότερη σύνταξη και θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια του δυνατού για μια αναδιανομή του εισοδήματος ώστε να δώσουμε αυξήσεις από τα κάτω προς τα πάνω σταδιακά. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι αφήνουν τα ταμεία άδεια. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι αφήνουν διαλυμένους φορολογικούς μηχανισμούς. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι αυτοί οι οποίοι μας τάξανε ότι θα δώσουν σε ιδιωτικές εταιρείες τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας για να μαζέψουν 1,3 δις, δεν έχουν μαζέψει μια δεκάρα. Αυτοί οι οποίοι μας λέγανε ότι θα προχωρήσουν σε έλεγχο τις εκκρεμούσες υποθέσεις, φορολογικές υποθέσεις, ώστε να εξοικονομήσουμε 2,5 δις, δεν κάνανε τίποτα από αυτό και δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι έχουν διαλύσει το φορολογικό μηχανισμό. Εμείς λοιπόν λέμε ένα πολύ απλό πράγμα. Δύσκολο. Διότι το φορολογικό το δικό μας πρόγραμμα, φάνηκε από την αντιπαράθεση που είχαμε πιο πριν, θα έχει συγκρούσεις. Κάποιος μου είπε, θα φύγουν οι εφοπλιστές. Εγώ το
Ναι, ναι, κύριος οικονόμου. Θα φύγουν οι εφοπλιστές, θα κατεβάσουν τη σημαία τους από τα ελληνικά πλοία. Και εγώ θα ήθελα να σας απαντήσω. Έγινε αυτό στη Μεγάλη Βρετανία πριν από λίγα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και όταν η πατρίδα μας βρίσκεται σε πόλεμο αυτοί οι πατριώτες να μας απειλούν ότι θα κατεβάσουν την ελληνική σημαία όταν η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Μα το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλες χώρες, με υψηλό εμπορικό, υψηλούς δείχτες, μεγάλο εμπορικό στόλο, που οι εφοπλιστές συμβάλλουν. Δεν έχουν 58 διαφορετικές χωραπαλλαγές. Και δεν μας φοβίζουν αυτές οι απειλές πια, διότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Με εμάς, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός θα ξέρει ότι θα έχει μια κυβέρνηση που θα αγνοήσει τις απειλές και θα προσπαθήσει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα το προσπαθήσουμε αυτό, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Το αν θα το καταφέρουμε ή αν θα μας αναποδογυρίσουν τα μεγάλα συμφέροντα είναι ανοιχτό. Εγώ δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αλλά θα το προσπαθήσουμε. Άμα έχει το λαό, παρακαλώ, παρακαλώ. Το όνομά σας, κύριε Πρόεδρε, Μαυρολέων Μανώλης, φαρμακοποιός συγγραφέας. Μια παρατήρηση πριν ξεκινήσω την ερώτησή μου. Δεν είναι κακό που και που να θυμόμαστε τι έλεγε και τι δεν έκανε το Πασόκ από αυτά που έλεγε. Ούτε είναι ταμπού να χρησιμοποιούμε και που καμιά πρόταση όπως το χρονοτούλα από τις ιστορίες, γιατί δυστυχώς εκεί προσπαθούν πολλοί να μας βάλουν και ίσως και χειρότερα. Πάντως η ιστορία δεν έχει χρονοτούλαπο και αυτό απεδείχθη στην πορεία. Έχετε δίκιο. Και έχετε δίκιο. Σαν φάρσα. Έτσι. Ή και σαν κωμωδία. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην επαναλάβουμε λοιπόν την εμπειρία του Πασόκ ούτε σαν φάρσα ούτε σαν κωμωδία, διότι και στις δύο περιπτώσεις θα βγούμε χαμένοι. Και αυτό βέβαια δεν θα το πετύχουμε βάζοντας μέσα στον χώρο το δικό σας, στον ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπους αμφίβολης ηθικής από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι θέμα αυτό που πρέπει να το προσέξετε. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο. Θα μπορούσα να σας πω, αλλά πιστεύω δεν είναι του παρόντος. Ναι, θα μπορούσα να σας το πω ευκρινώς. Αλλά δεν νομίζω όμως, ότι. Διότι εδώ αμφισβητούμε την προσωπικότητα ανθρώπων. Η Σοφία Ισακοράφα, ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής που εξελέγησαν βουλευτές πρώτης σε Σταυρού στα ψηφοδέλτιά μας, ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη περίοδο. Είμαι περήφανος που τους έχουμε μαζί κύριε μας. Κύριε Τσίπρα, αυτό. Είμαι περήφανος διότι αυτοί οι άνθρωποι δώσανε πράξη. Μην κουράζεστε άδικα, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Είμαι υπερήφανος που ήμουν κάποτε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα ήμουν υπερήφανος να ήμουν σήμερα, αν σας καλύπτει αυτό. Δεν θεωρώ όλους τους ΠΑΣΟΚΟΥς, τους ΠΑΣΟΚΤΖΙΔΕΣ, ανθρώπους αμφίβολης ηθικής. Προς Θεού. Θέλω όμως να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να δούμε. Και είμαι στη διάθεσή σας μετά να σας πω και ονόματα αν θέλετε, που δεν είναι δυνατόν να έχουν εκπομπή στο κόκκινο για παράδειγμα, στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτό μπορούμε και με ονόματα να μιλήσουμε μετά. Και να πούμε ό,τι θέλετε. Να έρθουμε όμως στο προκείμενο. Αυτό που είναι το διάχυτο πράγμα σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αμφιβολία που έχει ο πολλής κόσμος. Ξέρει ότι οι προηγούμενοι απέτυχαν. Έχει όμως ένα κράτημα στο να έρθει με την καρδιά του, να το πω έτσι, κοντά σε εσάς. Και να σας δώσει με την καρδιά του την ψήφο και την εμπιστοσύνη του. Η λέξη εμπιστοσύνη είναι, κατά την άποψή μου, η λέξη κλειδί. Έτσι. Θα γίνω πιο συγκεκριμένο στο ερώτημά μου. Παρακαλώ. Εάν υποθέσουμε ότι στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, μαζί με τη Δημάρ, έχετε 149 βουλευτές. Τι θα κάνετε για να σχηματίσετε κυβέρνηση? Καταρχήν τη Δημάρ την έχετε σίγουρη? Όχι βέβαια. Γιατί εγώ άκουσα, όχι ένα λεπτό, σήμερα το πρωί ο κύριος Κουβέλης στο Real FM είπε ότι είναι κόκκινη γραμμή για τη Δημάρ, η Ευρωζώνη και το Ευρώ και ότι επομένως είναι κόκκινη γραμμή η μη καταγγελία αλλά μόνον διαπραγμάτευση του μνημονίου. Πολλά πράγματα λέγονται και ίσως σε αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, όχι, ίσως σίγουρα. Αυτό το ερώτημά σας είναι ωραίο. Ναι. Πρέπει να έχουμε μια απάντηση από τον πρόεδρο με ποιους θα κυβερνήσει. Ναι. Επειδή ακούγεται πολλά και διάφορα για δεύτερα και τρίτα πλάνα, έτσι, θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε και ένα πλάνο για περιπτώσεις εκτροπής. Δεν εννοώ κατά ανάγκη στρατιωτικής εκτροπής, πολιτικής ή οικονομικής εκτροπής. Οι εκβιασμοί είναι καθημερινοί. Για να μην ξαναπάρω το λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, ένα τελευταίο ερώτημα. Το οποίο οι συνάδελφοί μου, οι φαρμακοποιοί μου είπαν να σας μεταφέρω και οι υπόλοιποι υγειονομικοί. Αυτή την εποχή ζούμε μια τραγική κατάσταση, την ξέρουμε όλοι.
οι ασφαλισμένοι δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, οι φαρμακοποιοί δεν πληρώνονται. Η αιτία είναι ένας ασθενέστατος, μια κακή δημιουργία ενός υπερταμείου που λέγεται ΕΟΠΗ, το οποίο φτιάχτηκε χωρίς να χρηματοδοτηθεί. Και όπως και εσείς, αν θυμάμαι καλά, είπατε σε μια συνέντευξη, μια ανάλογη κατάσταση υπάρχει στα νοσοκομεία. Έτσι, μια δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία. Δύο πράγματα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σχεδόν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα έχουν αντιμετωπίσει αρνητικά. Την υγεία ως δαπάνη και τον πολιτισμό ως έξοδο. Θεωρώ και με τις δύο ιδιότητες που συμμετέχω σήμερα εδώ, ότι η υγεία είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι υγεία. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ο Πρόεδρος θα απαντήσει αμέσως μετά. Είναι πολύ σημαντικά. Έλα, Θανάση! Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πώς κάσε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντά. Ολίφκε τσουτσουνάτε. Σλαταβό. Γεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Βιρουμπιτζάν. Πού πα? Εγώ με Δημητράη. Εσύ, Κάλοβα. Και απαύριο στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοετερικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα, σταθερά και ενδοετερικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blond. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουν μετρητά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Στο τέλος κάθε μήνα στη Media Markt γίνεται 3 μέρες του τζάμπα το κάγκελο. Παρασκευή, τρίτη μέρα. Τηλεόραση LG 47 inch on 3D LED 100 Hz σε τιμή που μένει κάγκελο. Μόνο 699 ευρώ. Κάθε μέρα τζάμπα, μόνο την Παρασκευή του τζάμπα το κάγκελο. Προλάβετε! Media Markt. Δεν είμαι και χθεσινός. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κανείς σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ρε μαν,
Το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Τα Τσίλικα. Ένα συλλεκτικό CD με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαζί. Τον Τζόου. Τρία CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Και ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Ένα τεύχος γεμάτο Ελλάδα. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Love Radio 97,5. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Στα ΑΒ, φθινόπολη σημαίνει μεγάλες προσφορές σε ελληνικά προϊόντα. Ελληνικά χοιρινά σουβλάκια μόνο 4,99. Γραβιέρα Κρήτης 25% φθηνότερα μόνο 8,66. Ελαιόλαδο Μινέρβα μόνο 8,63. Πατάτες Αχαΐας μόνο 43 λεπτά. Και πολλές ακόμα μοναδικές προσφορές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Το αγαπημένο σας Κασκάι, τώρα και με δίζελ κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα, 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai. Δικό σου από 15.990 ευρώ.